Σήμερα είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την Ελλάδα. Είναι αυτονόητο ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Είναι αυτονόητο για μένα και για όλους που είμαστε εδώ. Όπως και στο προηγούμενο συλλαλητήριο, ήρθα να φωνάξω. Ήρθα να πω ότι αγαπώ την Ελλάδα μου, τη Μακεδονία μου και να φωνάξω για αυτούς εκεί πέρα, εκεί μέσα. Για να παραιτηθούν κυρίως. Γι' αυτό, για να παραιτηθούν σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία και γενικά με την ιστορία μας. Να γνωρίζετε ότι... Και πίσω από τη συμφωνία κρύβονται άλλα πράγματα τα οποία θα πάνε στο μέλλον. Και ξαφνικά θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα μας πούν κυβέρνηση είναι αυτή. Σίγουρα δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία. Αυτό είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι ουσιαστικά μέσα στα 1002 προβλήματα των Ελλήνων. Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα και αυτό. Οι Γερμανοί αντιστατέβαλαν τα οικονομικούς τούρους. Με την υπογραφή της συμφωνίας έχει ξεκινήσει ο ακροτηριασμός της πατρίδας μας. Κάτι που δεν τόλμησε ποτέ καμία κυβέρνηση, αντιθέτως, όλες οι κυβερνήσεις δούλευαν για να μην γίνει αυτή η εθνική τραγωδία στην Ελλάδα, που για εμάς πλέον ανήκει στην κατηγορία της εθνικής προδούμιας, το έκανε η κυβέρνηση σημερινή. Έλληνε, ψηλά το κεφάλι! Εδώ και ένα χρόνο ζητούμε εντελώς δημοκρατικά κληνόμημα να πραγματοποιήσει ένα δημοψήφισμα. Γιατί όχι, να το κάνει αυτό και να αποβαλεί ο ελληνικός λαός, εάν θέλει να δώσει το όνομά του. Πολύ περισσότερο, διότι όσα γιορτάζουμε, δεν μπορεί να έρθει κάποιος ξένος και να πει ότι το σπίτι μας ανήκει σε εκείνον. Τα συμβόλαια ανήκουν σε εμάς, γράφουν το όνομά μας. Τα συμβόλαια της Μακεδονίας γράφουν Ελλάδα. Ότι η συμφωνία αυτή είναι επικίνδυνη για την Ελλάδα αλλά και για τα ευρύτερα Βαλκάνια. Διότι υπάρχει έξαρση στον εθνικισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Σκόπια αλλά και στη Βουλγαρία πλέον. Δημιουργούνται ομάδες που δεν υπήρχαν πριν, οι οποίες βγαίνουν στον δρόμο, δημιουργούν επεισόδια με αφορμή το εθνικό θέμα. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτές τις ομάδες. Εκείνο που θέλουμε είναι να υπάρχει ειρήνη στα Βαλκάνια, να έχουμε αρμονικές σχέσεις με τους γείτονες. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να μην παραχαράσει τη ιστορία.